και κούφια, τελείως κούφια και η τελευταία πρόσφατη αντιπαράθεση των αστικών κομμάτων με αφορμή το ζήτημα των τηλεοπτικών αδειών. Γιατί επιχειρεί να αφήσει στο απειρόβλητο αυτό ακριβώς το κεντρικό πρόβλημα, που είναι δηλαδή ο έλεγχος της ενημέρωσης για τον ΜΜΕ από τα διάφορα επιχειρηματικά συμφέροντα, με την υπογραφή πάντα και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Κοινές είναι οι υπογραφές τους. Πάνω σε αυτήν ακριβώς τη βάση εξελίσσονται διαχρονικά και τα παζάρια και οι διαπλεκόμενες σχέσεις τους με τους διάφορους μεγαλοεπιχειρηματίες, αλλάζοντας κατά καιρούς και τα στρατόπεδα και οι αντιπαραθέσεις. Τώρα οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι δημοσιογράφοι, οι τεχνικοί, οι διοικητικοί στις καλλιτεχνικές ειδικότητες, βιώνετε και το γνωρίζετε φυσικά πάρα πολύ καλά, βιώνετε από πρώτο χέρι τους χαμηλούς μισθούς, τις ατομικές συμβάσεις, την ευέλικτη εργασία που γενικεύεται, την εντατικοποίηση, το καινούριο φρούτο εργασιακής εκμετάλλευσης, την τηλεργασία, η οποία κυριολεκτικά κάνει δυσδιάκριτα τα όρια του εργάσιμου και του μη εργάσιμου χρόνου για έναν άνθρωπο και θέλει πολύ προσοχή για να το αντιμετωπίσουμε, γιατί εμφανίζεται με το φόρεμα του μοντέρνου και του καινούριου και του σύγχρονου. Αρκετοί βεβαίως αντιμετωπίζεται, αρκετοί εργαζόμενοι στο δικό σας χώρο αντιμετωπίζουν και την ανεργία. Η νέα γενιά τώρα των εργαζόμενων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στην πλειοψηφία της, αγνοεί μάλλον τι θα πει βασικός μισθός, πολύ περισσότερο αγνοεί τι θα πει συλλογική σύμβαση εργασίας. Η κατάσταση ιδιαίτερα που διαμορφώνεται στην ΕΡΤ ΑΕ, γιατί υπάρχει και το ΑΕ πίσω από την ΕΡΤ, μην το ξεχνάμε, για την οποία το κόμμα μας έκανε κοινοβουλευτική παρέμβαση, αποκαλύπτει πού το πάνε η κυβέρνηση και η επιχειρηματική όμιλη. Η επέκταση των μεικτών και εξωτερικών παραγωγών προγράμματος, εξωτερικών αναθέσεων κτλ., την οποία ακολουθούν όλες οι κυβερνήσεις και οι διοικήσεις τους, είναι καταρχήν μια απαράδεκτη πρακτική. Καθώς αφενός συνιστά μια μορφή ιδιωτικοποίησης, άμεσης ιδιωτικοποίησης των υποδομών της ΕΡΤ, και αφετέρου υποβαθμίζει έως και εξαφανίζει καμιά φορά τις ίδιες τις εσωτερικές παραγωγές της ΕΡΤ, παραγωνίζοντας το ίδιο της το προσωπικό, το καθόλου άξιο και ικανό. Και ενώ οι εξωτερικές παραγωγές και οι αναθέσεις αυξάνονται, την ίδια στιγμή μειώνονται τα δικαιώματα των εργαζομένων, καθώς επιδιώκεται η αντικατάσταση εργαζόμενων με δικαιώματα, με μόνιμη και σταθερή δουλειά, η αντικατάστασή τους με εκατοντάδες άλλους ελαστικά όμως εργαζόμενους και χωρίς συγκροτημένα δικαιώματα. Παραδείγματος χάρη, τα μονομελή συνεργεία της εντατικοποίησης, τα οποία οδηγούν σε απώλεια θέσεων εργασίας, ευθέως οδηγούν εκεί, είναι ένα μοντέλο το οποίο εφαρμόστηκε πρώτα στην ιδιωτική τηλεόραση και έρχεται τώρα και εξαπλώνεται και στην ΕΡΤ. Οι εξελίξεις βέβαια επιβεβαιώνουν, όλες οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν το ρόλο που επιφύλαξαν όλοι στην ΕΡΤ ως ιδεολογικό προπύργιο της άρχουσας τάξης, αλίμονο, καταρχήν είναι αυτό, και πολιτικό φερέφανο στη συνέχεια των κυβερνήσεων, αλλά και ως μέσο το οποίο και μετέχει και ενισχύει τη ζούγκλα της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς, τόσο σε βάρος της ανάγκης του λαού για την πραγματική ενημέρωση, την ψυχαγωγία, τον πολιτισμό, όσο και σε βάρος των δικαιωμάτων των εργαζομένων της ΕΡΤ. Και η σημερινή βεβαίως κυβέρνηση ανοίγει καινούριους αντεργατικούς δρόμους και για την ΕΡΤ και για τα ΜΜΕ των καναλαρχών. Βιώνετε επίσης όλοι σας και την περίφημη δημοκρατία στην ενημέρωση, που προβάλλει η κυβέρνηση και στην πράξη σημαίνει φήμωση κάθε διαφορετικής φωνής, κάθε φωνής που δεν στοιχίζεται με την κυβερνητική, αλλά όχι μόνο, που δεν στοιχίζεται και με την ευρωατλαντική υπεριαλιστική γραμμή. Τέτοιες ενέργειες φήμωσης σε συναδέλφους σας ήρθαν στο φως το προηγούμενο διάστημα και τις ξέρετε. Είναι κοινό μυστικό άλλωστε ότι το ειδησεογραφικό, το ενημερωτικό σκηνικό όλων των αστικών μέσων μαζικής ενημέρωσης διαμορφώνεται πλέον από τα non-papers της εκάστοτε κυβέρνησης και τα ιδιαίτερα συμφέροντα των ιδιοκτητών των ΜΜΕ, οι οποίοι τα χρησιμοποιούν σε όφελος των συμφερόντων των δικών τους επιχειρηματικών ομίλων. Αυτή την πραγματικότητα τη διαμορφώνουν μαζί με τους ιδιοκτήτες, το κράτος και τις κυβερνήσεις
τα διευθυντικά στελέχη αυτών των ΜΜΕ με τις ανάλογες παρεμβάσεις στη δουλειά των δημοσιογράφων πρωτίστως, αλλά και των άλλων εργαζομένων, με στόχο τον αποκλεισμό της προβολής των πραγματικών αναγκών του λαού μας και της νεολαίας, τον αποκλεισμό των προβλημάτων που δημιουργεί η αντιλαϊκή πολιτική, τον αποκλεισμό των διεκδικητικών αγώνων της ίδιας της δράσης και των επιτυχιών βεβαίως του εργατικού και του λαϊκού κινήματος, γιατί υπάρχουν και αυτές, υπάρχουν και επιτυχίες. Η εικόνα συμπληρώνεται με τις προσπάθειες βέβαια παρεμπόδισης του έργου σας και από τους μηχανισμούς καταστολής. Πιστεύουμε ότι οι εργαζόμενοι μπορούν και πρέπει με την αλληλεγγύη και την αποφασιστική τους δράση να βάλουν εμπόδια και στη λογοκρισία και στην κατευθυνόμενη ενημέρωση για τη χειραγώγηση του λαού. Το ΚΚΕ, το γνωρίζετε, βρέθηκε πάντα στο πλευρό σας σε κάθε προσπάθεια διεκδίκησης των εργαζομένων είτε στα ιδιωτικά ΜΜΕ είτε στα κρατικά. Ήταν δίπλα σας στον αγώνα ενάντια στις απολύσεις, στη συρρήκνωση εργασιακών δικαιωμάτων, ενάντια στην αμπλιοσιά και φυσικά ενάντια στο μαύρο, στην ΕΡΤ. Αυτό το τελευταίο το γνωρίζουν καλά, ειδικά οι εργαζόμενοι της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι βρήκαν φιλόξενο βήμα για να συνεχίσει να ακούγεται η φωνή τους μέσα από τη συχνότητα του ραδιοφώνου του 904 αριστερά στα FM. Αυτό έκανε πάντα το ΚΚΕ και αυτό θα συνεχίσει να κάνει. Στηρίζουμε γι' αυτό τις διεκδικήσεις σας για την υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στη βάση των αναγκών των εργαζομένων, δηλαδή με αυξήσεις μισθών και με κάλυψη των απολειών των προηγούμενων χρόνων για τη μόνιμη και σταθερή δουλειά, που είναι το βασικό, το βασικότερο ανθρώπινο δικαίωμα, το δικαίωμα στη δουλειά, και την κατάρριξη βεβαίως των συμβάσεων ορισμένου χρόνου των εργολαβιών κτλ. Για να σταματήσει η λογοκρισία, η κατευθυνόμενη ενημέρωση, για να μπει τέρμα στην προσπάθεια ποινικοποίησης της γνώμης και του σχολιασμού στην ενημέρωση που άνοιξε με τον νόμο Λιβάνιου ή με το άρθρο 191 του ποινικού κώδικα, τα οποία λιένουν το έδαφος για να επιβάλλουν στους εργαζόμενους τη δική τους αλήθεια και την αποδοχή τελικά του συστήματος της εκμετάλλευσης, για να μπει φραγμός στα αλλεπάλληλα κυβερνητικά μέτρα για τον έλεγχο της ενημέρωσης, για να καταρριφθούν όλοι οι αντεργατικοί νόμοι και φυσικά ο νόμος Έκτρωμα, ο νόμος Χατζηδάκη, που είναι προαπαιτούμενο, προϋπόθεση ενός καινούριου μνημονίου που έχει ήδη ξεκινήσει και στο οποίο πιστεύουν όλα τα αστικά κόμματα, που είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Και μια και το έφερε η κουβέντα, μπορεί να έχουμε βγει από τα μνημόνια, ωστόσο οι εφαρμοστικοί νόμοι των μνημονίων είναι εδώ και λειτουργούν. Συνοπτικά και κλείνοντας, όπου οι εργαζόμενοι πήραν την υπόθεση στα χέρια τους, όπου ξεπέρασαν τις λύσεις, τις λογικές μάλλον των λύσεων από τα πάνω, να έρθουν κάποιοι σωτήρες και να μας σώσουν, είχαν και μικρές και μεγαλύτερες νίκες. Γι' αυτό το κόμμα μας, το ΚΚΕ, σας καλεί, καλεί όλο το λαό να γυρίσει την πλάτη, αυτό πρέπει να κάνει, σε επίδοξους παλιούς και νέους κυβερνητικούς σωτήρες, γιατί θα αρχίσουν να εμφανίζονται, ήδη έχουν αρχίσει να εμφανίζονται και προστάτες. Το δικό μας σύνθημα είναι ότι μονάχα ο λαός μπορεί να σώσει το λαό στον δρόμο της ανατροπής. Αυτό μόνο μπορεί να γίνει. Και σε αυτή την περίπτωση είναι που χρειάζεται βεβαίως ένα δυνατό ΚΚΕ, γιατί θεωρούμε ότι είμαστε το μοναδικό κόμμα που δίνει σε αυτό το σύνθημα και περιεχόμενο και ζωντάνια και προοπτική. Να σας ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά και να ευχηθούμε καλή επιτυχία στις εργασίες της ημερίδας σας.